αυτό ξεκινάει σήμερα η καινοτομία του φετινού πρωταθλήματος ασφαλιών αγροτικής και όπου καινοτομία βάλτε τις δύο λέξεις διαδικασία μπαράζ. Διαδικασία των μπαράζ η οποία τελικά χρειάστηκε μόνο σε ό,τι αφορά την ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τη μία ακόμη θέση η οποία οδηγεί στο κύπελο UEFA. Τρεις υποψήφοι, ο Ηρακλής, ο Άρης και ο Πανιώνιος. Η σειρά των αγώνων ξεκινά με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άρη. Το πιο καθοριστικό παιχνίδι από τα τρία της σειράς, δεδομένου ότι από το αποτέλεσμά του θα καθοριστεί εμπολής και η τύχη των δύο ομάδων, οι οποίες βεβαίως είναι αυτές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, δεδομένου ότι ο Πανιώνιος τερμάτισε πιο κάτω από αυτές στην κανονική βαθμολογία του πρωταθλήματος, δίνει δύο αγώνες εκτός έδρας και κατά συνέπεια έχει τις λιγότερες πιθανότητες. Ο νικητής θα έχει κάνει το πολύ μεγάλο βήμα στο σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και σε περίπτωση ισοπαλίας, ο Ηρακλής φαίνεται να συγκεντρώνει καλύτερες πιθανότητες, δεδομένου ότι και στην περίπτωση που υπάρξει ισοβαθμία μετά από αυτούς τους τρεις αγώνες ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άρη, ο Ηρακλής, επειδή τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική περίοδο, θα έχει το απαντάζ και θα κερδίσει το εισιτήριο. Πολύ καλή ατμόσφαιρα στο Καφτατζόγλιο. Υπάρχουν 12-13.000 οπαδοί των δύο ομάδων. Ο καιρός ευνοεί πάρα πολύ για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν έχει πολύ ζέστη, ούτως ώστε να δυσκολεύει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Και όλα αυτά βεβαίως 3-4 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, στο οποίο τόσο ο Ηρακλής όσο και ο Άρης θα παραταχθούν με όλες τους τις δυνάμεις, αφού ούτε ο Άγγελος Αναστασιάδης αλλά ούτε και το δίδυμο της τεχνικής ηγεσίας του Άρη, ο Μιχαλίτσιος και ο Σαμαρτζίδης, αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, κάποιες απουσίες που έχει ο Άρης, όπως ο Κατσιαρός, ο Μαγιώρος και ο Σάβιτς, δεν θεωρούνται μεγάλη σημασία, αφού άλλωστε δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των βασικών επιλογών του δίδυμου της τεχνικής ηγεσίας των Κιτρίνων. Είμαστε σε αναμονή λοιπόν των δύο ενδεκάδων, καθώς επίσης και του διαιτητικού τρίου. Ο Ηρακλής που θα ξεκινήσει με τον Διλμπέρι, τον Μούτσιο, τον Ταβλαρίδη, τον Σέμο, βλέπετε και εσείς τους δέκτες σας, τον Ξενίδη, τον Σέμπουε, τον Στολτίδη, τον Κεμπάτζε, τον Κωνσταντίνο, τον Χάγκαν και τον Τεμπά. Αναπληρωματική για τους γηπεδούχους ο Αδαμίδης, ο Κυριαζής, ο Σαπάνης, ο Μπεκιάρης, ο Τσαγκάρης, ο Καπετανόπουλος και ο Στογιάννης. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης παρατάσσεται με Κατεργιανάκη, Καραλιόπουλο, Λουμπούτη, Μάντζιο, Κολτσίδα, Παπαδόπουλο, Κιζερίδη, Ναγκόλη, Γκλούστσεβιτς, Κούτσι και Χριστοδούλου. Αναπληρωματική για τους φιλοξενούμενους ο Τέλιος, ο Μαλούς, ο Αγαθοκλέους, ο Βερετένικοβ, ο Θεοδωρίδης, ο Λιολίδης και ο Χαριστέας.